Στο ΕΛΑΜ, καλώς όρισατε κύριε Χρήστο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, καλό μεσημέρι. Για να είμαι δίκαιη, θα συζητούσαμε για προεδρικές και Κυπριακό, αλλά επειδή έχει προκύψει και αυτή η όλη συζήτηση μετά την επίθεση των κουκουλοφόρων στο ΤΕΠΑΚ και μετά οι ζημιές, οι καταστροφές στα γραφεία του ΕΛΑΜ, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Γι' αυτό καταδικάζεται αυτή την επίθεση των κουκουλοφόρων στην εκδήλωση. Έχουμε ήδη βγάλει δελτίο τύπου και σχετική ανακοίνωση εδώ και μέρες. Εγώ θα σταθώ στην επίθεση που έγινε στα πολιτικά γραφεία του Εθνικού Λαϊκού το Σάββατο το βράδυ. Μετά από εκδήλωση η οποία είχε γίνει στην περιοχή και στην οποία συμμετείχε και το ΑΚΕΛ. Μετά λοιπόν αυτή την εκδήλωση, δεν συνδέονται ένα με το άλλο, απλά το αναφέρω. Περιμένουμε την αστυνομία να διεξάγει τις σχετικές έρευνες. Περιμένουμε να δούμε κάποια αποτελέσματα και να συλληφθούν οι υποπτοί, διότι στην πρώτη περίπτωση του ΤΕΠΑΚ, όπως γνωρίζετε, με την οποία καμία σχέση δεν έχει το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, υπάρχουν συλλήψεις, ενώ στη δεύτερη περίπτωση δεν έχουμε δει ακόμα να γίνονται συλλήψεις. Ένα λεπτό. Είπατε ότι δεν συνδέεται τα δύο περιστατικά. Είπατε δεν συνδέεται καθόλου το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο με το πρώτο περιστατικό. Είπατε δεν συνδέεται την εκδήλωση που έγινε από το ΑΚΕΛ με το τι ακολούθησε στα γραφεία σας, αλλά λέτε. Το αναφέρω. Ναι. Το αναφέρω διότι. Δημιουργείται ένα συνειρμό όμως και το καταλαβαίνετε. Θεωρείτε ότι μπορεί το ΑΚΕΛ. Να το εξηγήσω, αν θέλετε. Ναι, θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι το ΑΚΕΛ ήταν καθιονδήποτε τρόπο ο ηθικός αυτουργός της επίθεσης και των καταστροφών στα γραφεία του κόμματός σας. Γιατί άκουσα τον κύριο Γιάννη να λέει ότι υπάρχουν φυσικοί αυτούργοι, αυτοί που έκαναν τις ζημιές, αλλά υπάρχουν και ηθικοί. Θεωρείτε το ΑΚΕΛ δηλαδή είναι ηθικός αυτουργός? Θεωρώ ότι κάποιοι καλλιεργούν ρητορική μίσους εναντίον του κινήματός μας, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Και αυτοί οι οποίοι το καλλιεργούν φέρουν και ευθύνη για τα όσα βλέπουμε να συμβαίνουν. Δεν είπα ότι το ΑΚΕΛ επισήμως ευθύνεται για αυτή την επίθεση. Αλλά δυστυχώς αυτή η ρητορική μίσους έχει βρει κάποιους ανθρώπους που φαίνεται ότι την υιοθετούν. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Κάνετε λόγο για ρητορική μίσους. Εδώ έχουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι εισέβαλαν σε μια καθόλου ειρηνική εκδήλωση. Ναι, γιατί συνδέεται όμως αυτό το περιστατικό με το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο? Αν με αφήσετε να κάνω την ερώτηση ολόκληρη, θα δείτε τι προσπαθώ να σας πω. Ευχαριστώ. Έχουμε την εισβολή κουκουλοφόρων με ρόπαλα και πέτρες σε μια εκδήλωση που έχει να κάνει με το Κυπριακό. Γίνονται οι συλλήψεις, όπως είπατε, πολύ γρήγορα και τα άτομα, κάποια από τα άτομα που έχουν συλληφθεί στο παρελθόν ήταν στελέχη σας. Επίσης, φαίνεται πως υπάρχει. Δεν αληθεύει. Δεν ήταν υποψήφιος ο ένας εκ των δύο. Να σας απαντήσω. Παρακαλώ. Ένας εκ των συλληφθέντων υπήρξε παλαιότερα υποψήφιος του ΕΛΑΜ σε κάποιες συγκεκριμένες εκλογές. Πέραν τούτου, δεν ήταν ποτέ στέλεχος του κινήματος μας και δεν είχε ενεργό συμμετοχή στο Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο. Επίσης, το συγκεκριμένο άτομο έχει περάσει και από άλλες κόμματα και από άλλες οργανώσεις. Άρα λοιπόν, γιατί το ΕΛΑΜ να ευθύνεται και να μην ευθύνονται συλλογικά όλες οι οργανώσεις και όλα τα κόμματα από τα οποία έχει περάσει ο συγκεκριμένος κύριος? Το ΕΑΚ, το Εθνικιστικό Απελευθερωτικό Κίνημα που άφησε τα φυλάδια του εκεί, έχει ιδεολογική συνάφεια με το ΕΛΑΜ? Η ιδεολογική συνάφεια, αν εννοείται ότι ανήκει στον εθνικιστικό χώρο ή στον ευρύτερο πατριωτικό χώρο, πιθανόν να έχει. Αυτό το οποίο δεν έχει σχέση όμως είναι οι μεθόδοι του οποίου χρησιμοποιεί ο καθένας για να αποτύχει πολιτικούς στόχους. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, το ΕΛΑΜ έχει αποκτήσει θεσμικό ρόλο, λειτουργεί στα πλαίσια της νομιμότητας και τέτοιου είδους ενέργειες δεν μας βρίσκουν σύμφωνους. Και να σας εξηγήσω, αν θέλετε, και τη μεγάλη διαφορά από τη δική μας διαμαρτυρία τα προηγούμενα χρόνια εναντίον του κυρίου Ταλάτ. Ο κύριος Ταλάτ για μας ήταν ο εκπρόσωπος της κατοχής. Και ο κύριος Ταλάτ συνδέεται με κάποια γεγονότα τα 1974, τα οποία παραμένουν αδιευκρίνιστα. Και για το όλο σκηνικό είχαμε καταθέσει και σχετικό φάκελο στην αστυνομία για να μελετηθεί. Στην προθεσινή περίπτωση βλέπουμε να συμβαίνει κάτι άλλο. Ήταν μια εκδήλωση καθαρά της αριστεράς, που είχε σχέση και με το Κυπριακό και με άλλα συναφή θέματα, άρα δεν νομίζω να υπήρχε οποιοδήποτε λόγος αντίδρασης. Ναι, αναφέρατε όμως την εκδήλωση του ΕΛΑΜ και αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο. Τη διαμαρτύρια, τότε. Τη διαμαρτύρια, ναι. Η βία δεν έχει διαβάθμιση. Πιο λίγη βία ή περισσότερη. Η βία είναι βία, κύριε Χρήστο, νομίζω θα συμφωνήσετε σε αυτό. Ναι, δεν μπορούμε αλλά κάτι να επιλέγουμε. Έχει μεγάλη διαφορά όμως για μένα μία διαμαρτυρία η οποία πιθανόν να καταλήξει, αν θέλετε, σε επεισόδια ή να έχει ένταση, και δεν είναι λίγες οι διαμαρτυρίες στην Κύπρο και δεν προέρχονται μόνο από το ΕΛΑΜ αυτές οι διαμαρτυρίες. Αλλά πάλι βία είναι όμως. Που κατέληξαν. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά μια διαμαρτυρία και είναι διαφορετικό η ενέργεια η οποία γίνεται για να διαλύσει μια πολιτική εκδήλωση οποιοδήποτε χώρου. Εμείς καλέσαμε όλα τα πολιτικά κόμματα να καταδικάσουν την επίθεση που έγινε στα γραφεία του ΕΛΑΜ. Μέχρι αυτή τη στιγμή μόνο δύο κόμματα το έχουν πράξει.
Άρα, εσείς θεωρείτε ότι καλλιεργήθηκε ένα κλίμα, είπατε, μέσω ρητορικής μίσους εναντίον του ΕΛΑΜ. Το οποίο ξεκίνησε από το κοινοβούλιο. Από ποιους? Πάλι από βουλευτές, εννοείται. Δεν θυμάστε τα γεγονότα τα πρόσφατα που έγιναν τα πάντα στο κοινοβούλιο για το ενωτικό? Εγώ εσάς οφείλω να ρωτώ. Ωραία. Όσον αφορά το ενωτικό, ξεκίνησε, θεωρούμε, μια ρητορική μίσους, η οποία στοχεύει στο να δημιουργήσει ένα μπαμπούλα, αν θέλετε, για να μπορέσει η αριστερά εν ώψη εκλογών να μαζέψει τους ανθρώπους οι οποίοι απομακρύνθηκαν από το κομματικό μαντρί. Και σε αυτόν τον βωμό θυσιάζεται το ΕΛΑΜ. Συγγνώμη, κατηγορείτε το ΑΚΕΛ για ρητορική μίσους. Εσείς από την πλευρά σας θεωρείτε ότι δεν έχετε χρησιμοποιήσει ρητορική μίσους σε καμία περίπτωση καθόλου, και μέσα στο κοινοβούλιο? Καθόλου. Αν κάνετε λόγο για εθνική προδοσία, για παράδειγμα, αυτό δεν είναι, θεωρείτε, ρητορική μίσους? Εάν ακούσετε τις ομιλίες πώς είχαν ακριβώς, αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι το εξής, ότι είχαμε φτάσει σε ένα σημείο η συγκεκριμένη τροπολογία την οποία ψηφίζαμε να έρχεται κατευθείαν από το κατοχικό μέγαρο. Νόμος Ακιντζή. Αυτό δεν είναι ρητορική μίσους, κύριε Κρήστο. Αλλά για να μην επιλέγουμε αλακάρτ τι είναι αλήθεια και τι είναι ρητορική μίσους. Εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι αλήθεια. Αν εσείς το θεωρείτε ρητορική μίσους, είναι η θέση σας. Εγώ αυτό νομίζω ότι είναι αλήθεια. Δηλαδή το να λέτε ότι οι συνάδελφοί σας στη Βουλή φέρνουν πρόταση απευθείας από το Προεδρικό των Κατεχομένων και να την ονομάζετε νόμο Ακιντζή, θεωρείτε ότι δεν είναι ρητορική μίσους, είναι τα γεγονότα εσείς. Τότε με την ίδια σκέψη και την ίδια λογική είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που το έχει στείλει σε αναπομπή το συγκεκριμένο θέμα. Υιοθετεί τη στάση του ΕΛΑΜ. Δεν το αποκάλεσε όμως νόμο Ακιντζή, εδώ αντιλαμβάνεστε. Αυτό είναι αφορά τον πρόεδρο και είναι για νομικούς λόγους. Δεν μπορώ εγώ να σχολιάσω μια πολιτική απόφαση και μια πολιτική πράξη του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Τη σχολιάζω εγώ, γιατί είναι πολιτική πράξη. Ωραία, μιλώ με εσάς. Είναι μια πολιτική πράξη όμως και εγώ τη σχολιάζω. Βεβαίως, έχετε το δικαίωμα. Επίσης, επειδή λέτε για κλίμα εκφοβισμού, να σας υπενθυμίσω ότι είναι δικός σας βουλευτής που κατέβηκε από το Βήμα της Βουλής και κινήθηκε απειλητικά προς τα έδρανα του ΑΚΕΛ. Και εσείς ο ίδιος, επιτρέψτε μου λίγο, εσείς ο ίδιος κάνατε παρέμβαση για να τον απομακρύνετε, κύριε Χρήστο. Σας εξηγήσω. Με την ευκαιρία, λοιπόν, επειδή δεν είχα μιλήσει καθόλου τις μέρες που έγιναν τα γεγονότα, να σας πω το εξής. Ο δικός μας βουλευτής είχε κατεβεί από το Βήμα εφότου ο πρόεδρος της Βουλής είχε διακόψει τις συνεδρίες των εργασιών του Ολομέλειας. Και αν θυμάστε, προηγήθηκε έδρανα, όχι. Προηγήθηκε παρέμβαση του πρόεδρου της Βουλής προς το ΑΚΕΛ, ώστε να ηρεμήσουν οι βουλευτές τους, οι οποίοι παραβίαζαν τους κανονισμούς της Βουλής, διέκοπταν κάποιον ο οποίος ήταν στο Βήμα και παραβιάζοντας κάθε κανονισμό της Βουλής. Είχε προηγηθεί συνομιλία μεταξύ του βουλευτή μας και του πρόεδρου της Βουλής και αποφάσισε ο ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής να διακόψει για 10 λεπτά τη σχετική συνεδρία. Να. Έτσι κι αλλιώς, λοιπόν, ο βουλευτής μας θα έφευγε από το Βήμα. Κύριε Χρήστο, εγώ δεν σας έκανα ερώτηση για το ότι αποχώρησε από το Βήμα. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω όμως για να ακούσετε και τη δική μας άποψη. Την ερώτηση που σας έκανα. Όταν, κυρία Αλεξανδρίνου, έφευγε από το Βήμα και δέχτηκε βρισχές, τις οποίες και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΑΚΕΛ καταδίκασε από βουλευτές του ΑΚΕΛ, τότε πλησίασε στα έδρανα του ΑΚΕΛ και είχε έναν έντονο διάλογο με συγκεκριμένο βουλευτή. Τίποτε πέραν τούτου. Δεν κατέβηκε από το Βήμα για να πάει στο ΑΚΕΛ. Κατέβηκε από το Βήμα επειδή ο πρόεδρος της Βουλής διέκοψε τη συνεδρία και έτσι κι αλλιώς θα έφευγε από το Βήμα. Άρα λέτε δεν κατέβηκε με την πρόθεση να κινηθεί απειλητικά προς τα έδρανα του ΑΚΕΛ. Προκλήθηκε, λέτε εσείς. Συγγνώμη, Αλεξανδρίνου, εάν εσείς δεχόσασταν αυτές τις βρισχές, πώς θα απαντούσατε? Θα μείνετε άπραγοι? Εγώ θα το έκανα. Δεν ήμουν εγώ στο Βήμα. Ναι, όντως παρέμβηκα, όπως παρέμβηκαν και άλλοι. Επειδή ήταν προεδρικό μάτι. Δεν κάνατε παρέμβαση, γι' αυτό το είπα, κύριε Χρήστο. Σας είδαμε. Ναι, παρέμβηκα, όπως παρέμβηκε και ο πρόεδρος του ΑΚΕΛ, για να ηρεμήσει η κατάσταση. Όμως, ό,τι δεχτήκαμε, απειλές, βρισχές, την ώρα που ήμασταν στο Βήμα, τόσο εγώ προηγουμένως, όσο και πιο έντονα ο κύριος Λίνος Παπαγιάννης, είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Επειδή δεν θέλω να μείνουμε μόνο εδώ, θέλω να συζητήσουμε λίγο και για τις προεδρικές για τις οποίες είχατε προσκληθεί αρχικά. Έχετε. Να αλλάξουμε και τον τίτλο, ευχαριστώ. Έχετε λάβει τις αποφάσεις σας για τις προεδρικές εκλογές? Μου είχατε πει σε προηγούμενη φιλοξενία ότι θα περιμένατε τους άλλους να κάνουν τις ενέργειές τους. Και είχαμε πει, αν θυμάστε χρονικά, ότι είναι τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, όπως το βλέπω πλέον. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε και τις εξελίξεις. Είμαστε κι εμείς σε μια συνεχόμενη διεργασία για να βρούμε τον κατάλληλο άνθρωπο ο οποίος θα εκπροσωπήσει το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο. Πάντως, ο δικός μας προσανατολισμός είναι στο να κατεβάσουμε δικό μας υποψήφιο. Έχετε ακόμα τα ίδια κριτήρια, ανεξάρτητη προσωπικότητα που δεν έχει περάσει τα από κριτήρια, κόμματα? Τα κριτήρια παραμένουν. Είπαμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος για μας πρέπει να έχει σχέση με την πολιτική, αλλά όχι με τα πολιτικά κόμματα.
Θέλουμε να ακολουθήσει τη γραμμή την οποία εκπροσωπεί το Εθνικό Λεγόμενο όσον αφορά το θέμα του Κυπριακού, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα και τα θέματα της οικονομίας. Πριν λίγο είδαμε και τα ενεργειακά θέματα, τα οποία θεωρώ ότι θα παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο τους επόμενους μήνες και θα είναι και αυτά θέμα στις προεδρικές εκλογές, γιατί υπάρχει και ολόκληρη ιστορία όσον αφορά τα ενεργειακά θέματα. Ναι. Αναμένουμε να δούμε αν θα γίνουν και γεωτρήσεις, αν θα γίνουν και θα έχουμε θερμό επεισόδιο, γιατί είναι πολύ έντονες οι πληροφορίες. Απλά ένα σχόλιο στο συγκεκριμένο, ότι είναι αδικαιολόγητος ο εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών για τις τοποθετήσεις τις οποίες κάνει. Ταυτίζεται με την τουρκική πλευρά. Θεωρώ ότι σωστά έπραξε ο πρόεδρος αποστέλλοντας σχετική επιστολή. Πρέπει όμως, κατά την άποψή μας, να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, να ζητήσει αντικατάσταση του κυρίου Αίντα, διότι ο άνθρωπος πλέον ταυτίζεται μόνο με την τουρκική διπλωματία, έχει υιοθετήσει πλήρως τις τουρκικές θέσεις και η παραμονή του μόνο ζημιά θα κάνει στην εξέλιξη του κυπριακού ζητήματος. Δεν υπάρχει το ενδεχόμενο να προσπαθήσετε να συνεργαστείτε στις επικείμενες προεδρικές εκλογές. Σας έχει προσεγγίσει οποιοδήποτε αναζητώντας τη στήριξή σας, κύριε Χρήστο? Επισήμως όχι. Ανεπίσημα. Σας έχουν βολιδοσκοπήσει, αυτό λένε οι πληροφορίες, ότι γίνονται κάποια ανοίγματα μας από κάποιους. Μας βολιδοσκοπούν τα ίδια κριτήρια τα οποία έχω ξαναπεί, έχουν τεθεί είτε επίσημα είτε ανεπίσημα και είναι ποια πορεία θα ακολουθήσει ο συγκεκριμένος υποψήφιος όσον αφορά το εθνικό θέμα. Mm-hmm. Ποια είναι η πορεία του όσον αφορά την οικονομία, ποια είναι η πορεία του όσον αφορά την υγεία, γιατί έχουμε και το ΓΕΣΥ το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα εμάς. Και περιμένουμε τις σχετικές απαντήσεις πριν λάβουμε τις τελικές αποφάσεις. Άρα αρχές του Ιούνιου να αναμένουμε. Τα νεότερα υπολογίζουν να είναι αρχές Ιούνιου. Για τις προεδρικές. Στο Κυπριακό δεν βλέπετε φως στο τούνελ, αντιλαμβάνομαι. Το είχα δηλώσει, αν θυμάστε, την εκπομπή σας και μου είχατε πει, μάλιστα, μου είχατε κάνει παρατήρηση μάλλον. Παρατήρηση δεν κάνω στους καλεσμένους μου, κύριε Χρήστο. Ποια είναι η παρατήρηση? Να το θέσω καλύτερα. Είχατε κάνει μια τοποθέτηση ότι εσείς, όπως βλέπω, μας λέτε ότι το Κυπριακό τελείωσε. Ήταν ερώτηση, αν είναι αυτή η εκτίμησή σας. Η εκτίμησή μου νομίζω βγαίνει αληθινή. Το Κυπριακό δεν προχωρά διότι υπάρχει αδιαλλαξία από την πλευρά της Τουρκίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ακόμα και να παραχωρήσουν κάτι με το σκεπτικό ότι μπορούν να συνεχιστούν οι συνομιλίες, επιβεβαιώνοντας τον εαυτό τους, έρχονται την επόμενη μέρα εγείροντας νέες αξιώσεις και εγείροντας νέα ζητήματα. Το κορυφαίο πλέον είναι ότι μας απειλούν ότι αν προχωρήσουμε σε εξορίξεις θα έχουμε θερμό επεισόδιο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι έμμεση απειλή πολέμου στην ουσία, την οποία δυστυχώς, όπως είπα και πριν, έχει υιοθετήσει και ο εκπρόσωπος των ΗΕ. Το Κυπριακό δεν θα προχωρήσει. Αυτή είναι η δική μας άποψη. Γι' αυτό και θα πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική. Πιστεύετε ότι και ο πρόεδρος έχει μπει στη διαδικασία των προεδρικών εκλογών και άρα. Ο πρόεδρος, εν όψη προεδρικών εκλογών, αναμφίβολα θα μπει σε αυτήν τη διαδικασία, αλλά πιστεύω, τουλάχιστον τις τελευταίες μέρες, ότι και ο ίδιος έχει αντιληφθεί πλέον την αδιαλλαξία της Τουρκίας. Της άλλης πλευράς. Θα έχετε μια συνάντηση για το ΓΕΣΥ, επειδή είπατε πριν είναι ένα θέμα που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Κάνετε κάποιες επαφές, έτσι, για το ΓΕΣΥ? Κάνουμε συνέχεια επαφές με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Εγώ ίδιος σήμερα θα έχω συνάντηση με τον Μπασική. Είχαμε την προηγούμενη Πέμπτη συνάντηση με την Επιτροπή Υγείας. Θα προχωρήσει, τι πιστεύετε? Είναι δύο νομοσχέδια στη Βουλή. Θα προχωρήσουμε, νομίζετε, με την ψήφιση? Όλοι θέλουμε να υπάρξει ΓΕΣΥ, ενώ όλες οι πολιτικές δυνάμεις, αλλά η κάθε πολιτική δύναμη δίνει διαφορετική ερμηνεία στο περιεχόμενο. Εκτός αυτού, ενώ αρχικά όλες οι υπόλοιπες πλευρές, ενώ πέραν των κομμάτων, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορές ήταν σύμφωνοι στο να προχωρήσουμε, αυτή τη στιγμή γίνονται νέα ερωτήματα και προκύπτουν νέα ερωτηματικά για το τι ακριβώς θα οδηγηθούμε. Θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα καταφέρουμε τους επόμενους μήνες να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση. Έχουμε πάντως την τελευταία φορά στην Επιτροπή Υγείας προτρέψει των Υπουργών Υγείας, όχι μόνο εμείς αλλά και άλλα εμπλεκόμενα μέρη, να κάνει εκ νέου συναντήσεις με τους εργαζόμενους οι οποίοι θεωρούν ότι πλήττονται τα δικά τους συμφέροντα, για να έχουμε έναν καλύτερο αποτέλεσμα και να μπορέσουμε ως Βουλή πλέον να προχωρήσουμε στη ψήφιση των δύο νομοσχεδίων. Για να μπει και το νερό στα βλάκια, να προχωρήσουμε με την υλοποίηση. Από κάπου θα πρέπει να αρχίσουμε. Ακριβώς. Αλλά να ξεκινήσουμε με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα. Και τα εργασιακά είναι ένα μεγάλο αγκάθι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρήστο, για την εδώ παρουσία. Πάμε, κύριε